σημαντικό για μας να επισκεπτόμαστε υγειονομικές δομές σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να έχουμε μια όσο γίνεται πιο ακριβή εικόνα των συσσωρευμένων προβλημάτων που έχει σήμερα το σύστημα υγείας, προσπαθώντας να ακούσουμε τις αγωνίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που δουλεύουν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία για να κρατήσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και κυρίως για να συζητήσουμε μαζί τους με ειλικρίνεια τις σκέψεις μας και τους σχεδιασμούς που έχουμε κάνει για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση της δημόσιας περίθαλψης στην πατρίδα μας και ταυτόχρονα την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του κοινωνικού κράτους. Νομίζω ότι είναι απολύτως προφανές ότι σήμερα είμαστε σε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο. Η κυβέρνηση προσπαθεί με την αγωνία που έχει, είναι προφανής η αγωνία της απέναντι στη διωγγούμενη οργή της κοινωνίας, προσπαθεί να δημιουργήσει ενέσεις αισιοδοξίας οι οποίες όμως δεν έχουν καμία βάση. Αυτές τις μέρες ετοιμάζει ένα μίνι μνημόνιο να το περάσει με διαδικασίες fast track στη Βουλή, το οποίο προβλέπει απολύσεις στο δημόσιο τομέα 1.000 υπαλλήλων, δηλαδή μεγαλύτερη υποβάθμιση των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες σήμερα για να στηριχθούν οι ανάγκες των πολιτών. Προβλέπει παράταση του χαρατσιού μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και προβλέπει και κάποιες διευθετήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις οποίες αποκλείεται η πλειονότητα της κοινωνίας. Νομίζουμε λοιπόν ότι το αδιέξοδο είναι προφανές και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Πιστεύουμε ότι είναι ένας τομέας ο οποίος έχει κατεξοχήν πληγεί από την μνημονιακή πολιτική αυτών των τελευταίων 3 χρόνων. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει προσθέσει στην γενικότερη ανασφάλεια που αισθάνονται οι πολίτες απέναντι στην εργασία τους, απέναντι στην εισοδηματική τους θέση, απέναντι στην προοπτική να σπουδάσουν τα παιδιά τους, απέναντι στην αγωνία τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας, τους έχει προσθέσει και την ανασφάλεια μπροστά στην αρρώστια. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που πραγματικά δοκιμάζει την αντοχή και το ηθικό των ανθρώπων σήμερα. Στη χώρα μας δημιουργούνται συνθήκες υγειονομικής φτώχειας, δηλαδή αποκλεισμού μεγάλης μερίδας του πληθυσμού από στοιχειώδες υπηρεσίες περίθαλψης. Έχουμε σήμερα περίπου το 30% των πολιτών να είναι ανασφάλιστο, να μην έχει ασφάλιση υγείας. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση που απαιτείται στο φάρμακο, στην παρακολούθηση στην ιατρική, στις εργαστηριακές εξετάσεις και στην νοσηλεία. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή που έχει ανάγκη, επειδή δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν τη συμμετοχή στα φάρμακα. Και νομίζουμε ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα βαρβαρότητας κοινωνικής και για μας συνιστά μείζωνα λόγο ακύρωσης του μνημονίου και σταματήματος αυτής της καταστροφικής πορείας η οποία έχει εξαθλιώσει το λαό μας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι σήμερα μια κυβέρνηση της αριστεράς οφείλει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει το θέμα της δημόσιας περίθαλψης. Δεν πιστεύουμε ότι είναι όλα μάταια. Δεν πιστεύουμε ότι σήμερα αυτό που επίγει είναι να ενθαρρύνουμε τις συλλογικές αντιστάσεις των ανθρώπων, να καταλάβει η κοινωνία ότι η υπόθεση της επιβίωσης του συστήματος δεν είναι μόνο ευθύνη των γιατρών και των εργαζομένων στο σύστημα υγείας, αλλά πρέπει να γίνει και υπόθεση των τοπικών κοινωνιών που οφείλουν μέσα από αγώνες κοινωνικούς και πολιτικούς να διεκδικήσουν την αξιοπρέπεια του ασθενή και την επιβίωση του συστήματος.
Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε την κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία σήμερα καλύπτει τα μεγάλα κενά που έχει το δημόσιο σύστημα και δίνει αξιοπρέπεια και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας σε ένα φάσμα της κοινωνίας το οποίο διευρύνεται καθημερινά, το φάσμα της αποασφάλισης υγείας όπως λέμε. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα και ξέρω ότι και στο Βόλο υπάρχει ένα αντίστοιχο κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο το οποίο λειτουργεί το τελευταίο διάστημα και έχει πολύ αξιόλογη συνεισφορά στην τοπική κοινωνία.